Καλησπέρα. Ονομάζομαι Νίκος Θεμελής. Είμαι υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης του Ελληνικού Νεογνώμονα. Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα σε αυτή την ενημέρωση, η οποία γίνεται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης ενός προγράμματος στο οποίο ο Ελληνικός Νεογνώμονας ήταν υπεύθυνος. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται LNG Comsimp και ο τίτλος του ελληνικός είναι «Εφαρμογή υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμου εγκαταστάσεων πρόωρης εμπορικών πλοίων». Όπως γνωρίζουμε, το LNG ως εναλλακτικό καύσιμο στην ναυτιλία προσφέρει μεγάλες δυνατότητες προς τη μείωση των εκπομπών αερίων ρήπων, όπως το οξείδιο του θείου και του αζότου, καθώς και των νεωρούμενων σωματιδίων. Οπότε αυτό το καθιστά ένα αρκετά καθαρό καύσιμο, το οποίο πληρεί και τις απαιτήσεις της MARPOL, των διεθνών κανονισμών. Επίσης, είναι και μια οικονομική λύση σε σχέση με άλλα ναυτιλιακά καύσιμα που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις. Ο Ελληνικός Νεογνώμονας είχε τη δυνατότητα να συνεργαστεί στα πλαίσια αυτού του προγράμματος με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, όπως το Τμήμα Ναυπηγικής του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και επίσης και με Κινέζους εταίρους, όπως το Harbin Engineering University και το China International Marine Containers Group, σε ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια ενός προγράμματος συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας από το 2012 μέχρι και το τέλος του Νοεμβρίου του 2015 που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είχε ως κύριο σκοπό τη μελέτη της μετατροπής της εγκατάστασης πρόωρης ενός επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου ανοιχτού τύπου, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί ως καύσιμο το LNG. Αυτού του τύπου τα πλοία, όπως γνωρίζουμε, οι γνωστές μας παντόφλες χρησιμοποιούνται αρκετά στην ελληνική ακτοπλοεία. Και πιστεύουμε ότι μέσω από το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να ωφεληθούμε και η ελληνική οικονομία σε μεγάλο βαθμό. Ο Ελληνικός Νεογνώμονας, έχοντας και σημαντική εμπειρία σε αυτού του τύπου τα πλοία, καθώς επίσης και διαθέτοντας το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο έχει συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια, συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα αυτό και πιστεύουμε ότι μας έδωσε αρκετή τεχνογνωσία ως προς τις απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις για τη μετατροπή αυτών των σχεδίων που θα πρέπει να υποβάλει κάποιος πλοιοκτήτης ώστε να μετατρέψει το πλοίο του ώστε να μπορεί να καίει και LNG. Συγκεκριμένα, αναπτύξαμε και κάποιες νέες μεθόδους κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως νέους τεχνικούς κανονισμούς και διαδικασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή των εγκαταστάσεων πρόωρης τύπου διπλού καυσίμου, LNG και diesel, καθώς επίσης και όλων των απαραίτητων απαιτήσεων των συστημάτων αποθήκευσης και τροφοδοσίας, τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των συστημάτων ασφαλείας του πλοίου που θα πρέπει να ικανοποιεί, αφού είναι ένα καινούριο σύστημα το οποίο θα πρέπει να έχει επιπλέον απαιτήσεις ασφαλείας. Γι' αυτό λόγο είχαμε και μελέτες εκτίμησης διακινδύνευσης από τη χρήση αυτού του καυσίμου, όπως Fallman Safety Assessment και επίσης και Hazard Analysis, καθώς επίσης και συμμετείχαμε στη διερεύνηση κρίσιμων τμήματων του συστήματος προσαγωγής του καυσίμου, LNG, όπως δεξαμενές καυσίμου και συστήματα σωληνώσεων, με χρήση προηγμένων αριθμητικών μεθόδων. Γι' αυτό λόγο πιστεύουμε ότι ο Ελληνικός Νεογνώμονας έχει αποκτήσει ένα σημαντικό υπόβαθρο όσον αφορά τις απαραίτητες μελέτες για τέτοιου είδους απαιτητικές μετατροπές και ως επόμενο βήμα προωθούμε τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη διαδικασιών στον οργανισμό μας, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πλοία τα οποία θα θέλουν να έχουν ως καύσιμο το LNG. Ένα γενικότερο σχόλιο. Βέβαια, για την υλοποίηση projects ώστε πλοία να μπορούν να κατασκευαστούν ή να μετατραπούν τα συστήματά τους ώστε να καίνε LNG, χρειάζεται ένα ευρύτερο στρατηγικό πλάνο, το οποίο αφορά και την ύπαρξη του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, οπότε πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες προς αυτό το πεδίο, όσον αφορά και την ύπαρξη δικτύου ανεφοδιασμού, το bunkering στα αγγλικά, το οποίο είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα υποδομών. Οπότε πιστεύουμε ότι για μια ολοκληρωμένη τέτοια διαδικασία χρειάζεται και σύμπραξη και της πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, τα ωφέλη για την ελληνική οικονομία αναμένονται να είναι πολλαπλά, όπως για παράδειγμα και στην περιοχή της ναυπηγοεπισκευής. Να σας δώσω κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Το πρόγραμμα
χρηματοδοτήθηκε, όπως είπα, από τη ΓΕΓΕΤ. Είχε διάρκεια 36 μήνες για την ελληνική πλευρά. Είχαμε δύο partners από την ελληνική πλευρά, ο Ελληνικός Νεογνώμονας, ο οποίος ήταν και συντονιστής του προγράμματος, και το ΤΕΙ Αθήνας. Και από την κινέζικη πλευρά, το Harbin Engineering University και το China International Marine Containers Group. Η ελληνική πλευρά ασχολήθηκε περισσότερο με τα πλοία ανοιχτού τύπου, όπως ανέφερα, τα επιβατικά οχηματαγωγά, και η κινέζικη με τα πλοία container ships. Είχαμε 6 ενότητες εργασίας, οι οποίες αφορούσαν από και θέματα βασικής έρευνας για τη μετατροπή των μηχανών diesel ώστε να μπορούν να καίνε και LNG, για τα συστήματα σωληνώσεων και τις απαραίτητες μετατροπές του μηχανοστασίου, καθώς επίσης και την τοποθέτηση των LNG tanks πάνω στο πλοίο. Επίσης είχαμε μελέτες που αφορούσαν την αντοχή, την ευστάθεια, καθώς και υδροδυναμικά ζητήματα όσον αφορά τις αποκρίσεις του πλοίου. Έγινε αρκετή δουλειά ως προς τα συστήματα ασφαλείας, ποιες πρέπει να είναι οι απαραίτητες διατάξεις, ειδικά όσον αφορά μετασκευές πλοίων, ποιες πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να υπάρχουν ένα στάνταρ ως προς την ασφάλεια, και εκεί έχουμε και κάποιους κανονισμούς. Επίσης, εναλλακτικές ως προς το bunkering. Εμείς υποθέσαμε ότι θα έχουμε φορητές συσκευές οι οποίες θα τοποθετούνται πάνω στο πλοίο για τις ανάγκες που θα είναι η καλύτερη βέλτιστη λύση, αλλά αυτό δεν είναι η μόνη λύση, μπορεί να γίνουν είτε με φορτηγά σε πλοία, είτε μεταξύ πλοίων και πλοίων, οπότε θέλαμε και μια συνολικότερη εικόνα ως προς το πώς θα μπορεί να γίνει αυτό το bunkering. Και επίσης είχαμε και μελέτες που θα αφορούσαν την οικονομική εφικτότητα κάποιας τέτοιας λύσης σε σχέση με άλλες πιθανές λύσεις, όπως για παράδειγμα άλλου τύπου ναυτιλιακά καύσιμα. Και επίσης και περιβαλλοντικές μελέτες ως προς τις επιπτώσεις, ώστε να δείξουμε ότι αυτή η λύση, το LNG, είναι μια πολύ καθαρή λύση και ικανοποιεί όλους τους κανονισμούς και μπορεί να έχει και μια αποδοτικότητα. Για μας το τμήμα ναυπηγικής του ΤΕΙ Αθήνας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη τιμή και χαρά που συνεργαστήκαμε με τον Ελληνικό Νεογνώμονα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος LNG Comship, καθώς επίσης και με την κινέζικη πλευρά, με το Harbin University of Technology και τον εμπορικό εταίρο της CIMC. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη διείσδυση του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ελληνική ναυτιλία. Το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Επιβάλλεται κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς επίσης και για οικονομικούς λόγους, καθώς είναι ένα αισθητά φθηνότερο καύσιμο σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα. Ο δικός μας ρόλος ήταν, θα έλεγε κανείς, διτός. Από τη μία πλευρά συμμετείχαμε στις ερευνητικές δραστηριότητες, εκπονώντας εφαρμοσμένη έρευνα, και από την άλλη πλευρά αποκτήσαμε την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να εκπαιδευτεί η νέα γενιά των μηχανικών, ναυπηγών μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης, προκειμένου να είναι έτοιμη να σχεδιάσει τα νέα πλοία του μέλλοντος με καύσιμο το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο του μέλλοντος, όχι μόνο κυρίως των ιδιαίτερα καλών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του, πρόκειται για ένα απολύτως ασφαλές καύσιμο, το οποίο οδηγεί σε αισθητή μείωση όλων των σημαντικών ρήπων. Καταλήξαμε μαζί με τον Ελληνικό Νεογνώμονα σε μια εκτίμηση της μείωσης των περιβαλλοντικών ρήπων της τάξης του 85% όσον αφορά τα οξύδια του αζότου, του 25% όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα και την οριστική και πλήρη εξάλληψη των σωματιδίων. Είναι όμως ένα καύσιμο οικονομικό, το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή μας και ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα κοιτάσματα που βρεθήκαν στο οικόπεδο 12 της Αιγύπτου, της Κύπρου, στην ΑΟΣ της Αιγύπτου και στην ΑΟΣ του Ισραήλ, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επενδύσεις που έχουν γίνει στην νήσο της Ρεβιθούσας με το τερματικό σταθμό της ΔΕΠΑ, νομίζω ότι θα παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο
για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τόσο για την προώθηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ναυτιλία, όσο και για την προώθησή του ως καύσιμο στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ελληνικό Νεογνώμονα για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μαζί και την κινέζικη πλευρά. Ευχαριστώ πολύ. Να σημειώσω επίσης ότι η έρευνα και για τον Ελληνικό Νεογνώμονα είναι αρκετά σημαντική. Θέλουμε συνεργασίες και με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας, αλλά και μέσα από το πρόγραμμα αυτό μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε μια συνεργασία με Κινέζους φορείς. Θα σας διακόψω αυτό το σημείο. Ναι. Θα μια ερώτηση, ναι. Αν επιτρέπετε. Βεβαίως. Ο Ελληνικός Νεογνώμονας, από ό,τι γνώριζα από παλιά, ναι, ήταν επίσημος σύμβουλος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ναι. Όλα αυτά που μας λέτε, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Έχετε κάνει μια πρόταση από πλευράς Ελληνικού Νεογνώμονα για το ερευνητικό πρόγραμμα, το πώς μπορεί να αναπτυχθεί στον ελλαδικό χώρο και τις βασικές λεπτομέρειες, γιατί έχω την αίσθηση ότι από το 2020 που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει την κοινοτική οδηγία για διαφορετικό είδος καυσίμου, οι εκτοπλοϊοί θα εκτοξεύσουν στα ύψη τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω της αύξησης τιμής του καυσίμου, ή θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή του τρόπου αυτή τη στιγμή όπως εφαρμόζεται, να χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή πλοία μεταφοράς με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Έχετε κάνει κάποια πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλίας? Να σας υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα μόλις πριν από λίγες μέρες έληξε, οπότε τώρα είμαστε στις διαδικασίες των επόμενων βημάτων, οι οποίες θα αφορούν και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων. Οπότε είμαστε σε αυτό το στάδιο στο να προωθήσουμε κάποιες ενέργειες, κάποια ενημερωτικά μέτρα. Και τι συμμετέχει ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, αυτό μου κάνει. Βέβαια, συμμετέχει και όπως είπαμε και το ΤΕΙ. Οπότε είμαστε και κάναμε και σημαντική δουλειά, μπορώ να πω, και ερευνητική αλλά και κανονιστική. Οπότε είμαστε στο στάδιο το οποίο θα κάνουμε τα επόμενα βήματα που ακολουθούν το project, το οποίο θα είναι και η ενημέρωση και της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, αλλά και του κοινού. Και αυτή είναι και μια εκδήλωση για αυτό το λόγο που κάνουμε. Οπότε, όπως σας έλεγα, επιδιώκουμε να έχουμε και συνεργασίες και με φορείς του εξωτερικού, όπως χώρες, η Κίνα, η οποία έχει εμπλακεί ενεργά στη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου στα πλοία της. Και ήταν και μια ευκαιρία να συνεργαστούμε με το Harbin Engineering University. Και γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω τον Professor. Due to the world restriction of the emission and LNG is the common used fuel for the prime mover, especially for the inland sea ships, that can decrease the NOx emission, CO2, and also sulfur. So it's a good alternative fuel compared to the other fuels. We are quite happy to have the cooperation with HRS and TU Essence for the LNG fuel ship design and development. During these 3 years, we have about 4 progress meetings in Essence, in PDUS, and also 1 progress meeting in Harbin. We have done almost the overall research area about the LNG fueled ship, including engine simulation, application of engine control system, ship design, hydrodynamics design, and also some rules and regulation review and development, and also for the environmental and economics evaluation of the LNG fueled ship compared to the recent common used ship. I heard that the Greek side has finished the project the end of November of this year, and we continue to do some other work and hope to finish the cooperation project the end of March of coming year. We hope we have some furthermore cooperation project
especially for the development of LNG fueled ship, and also hope in future the LNG fueled ship can be used commonly in the world to decrease the emission and also to decrease the building cost of the ships. Λέγομαι Ζαφυριάδης Δημήτρης, είμαι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Νεογνώμονα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, τόσο το ΤΕΙ Αθηνών, όσο και το Πανεπιστήμιο από την Κίνα και τους εταίρους, εμπορικούς εταίρους από την Κίνα, για τη συνεργασία σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα η ελληνική πλευρά να προσεγγίσει μια καινούργια εποχή όπου έρχεται και αρχίζει για τις μεταφορές, για την ενεργειακό τομέα, αλλά και για όλο το χώρο της οικονομίας, όπως εξηγήσανε πριν και ο κύριος Θεμελής, όσο και ο κύριος Λιβανός. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο αποτελεί μια δυναμική προοπτική για τον ενεργειακό τομέα και δημιουργεί νέες δυνατότητες στην ελληνική ναυτιλία. Ο ελληνικός νεογνώμονας, προωθώντας συγκεκριμένα πια προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας και καινοτομίας, προσπαθεί να προσεγγίσει ένα ζήτημα όπου πολλές άλλες πλευρές το διερευνούν, το επικεντρώνει όμως σε ένα συγκεκριμένο τομέα όπως είναι η ακτοπλοεία και οι συγκεκριμένες μεταφορές μέσω από αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη, τα ρο-ρο. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο να δημιουργηθούν νέα δεδομένα στην ελληνική ακτοπλοεία και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας που θα αλλάξουν το πεδίο των μεταφορών στην ελληνική ναυτιλία. Είναι πολύ αρχικά τα στάδια αυτά, έχουν όμως γίνει ένα βήμα και είναι πολύ σημαντικό ότι μια ελληνική εταιρεία και ένα ελληνικό πανεπιστήμιο μέσω αυτού του προγράμματος αρχίζουν να δημιουργούν ένα καινούριο πλαίσιο συνεργασίας με χώρες οι οποίες έχουν τέτοιες εμπειρίες. Βεβαίως δεν είναι το μοναδικό πρόγραμμα. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα που προσεγγίζουν το ίδιο θέμα. Αυτό όμως παράγει τεχνογνωσία, παράγει γνώση, δημιουργεί ευκαιρίες και αυτό είναι το κέρδος για όλους μας. Ο ελληνικός νεογνώμονας είναι διατεθειμένος να συνδράμει και να παράσχει όποιον, να συνδράμει όποιον εμπλέκεται σε τέτοια έργα και να παράσχει τις πληροφορίες και τις εμπειρίες και τα εργαλεία τα οποία προκύπτουν από αυτά τα τεχνολογικά προγράμματα και τα προγράμματα καινοτομίας, να συνεργαστεί με άλλους φορείς που δουλεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα και στην πολιτεία. Τελευταία επίσημη παρουσίαση ήταν στα Ποσειδόνια, όπου ήταν παρουσία του τότε Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Και είμαστε διατεθειμένοι μαζί με τους εταίρους μας και με το ΤΕΙ να συμβάλλουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί η ελληνική πολιτεία, έτσι ώστε γρήγορα να κάνουμε το άλμα που απαιτείται για να μπορέσει να υπάρξει πραγματική ωφέλεια και για την ελληνική οικονομία και για τους Έλληνες καταναλωτές και για το περιβάλλον της χώρας, διότι οι ωφέλειες από τέτοιες λύσεις είναι πολλαπλές. Αφορούν τόσο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον χώρο της ναυτιλίας αλλά και στον χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, ωφελούν τους καταναλωτές και τους πολίτες που χρησιμοποιούν τα πλοία αυτά και έχουν, όπως αντιληφθήκατε από τις παρουσιάσεις που έγιναν και τα βασικά στοιχεία που σας δόθηκαν, το περιβάλλον και την μορφή που θα έχουν οι νέες κοινωνίες, διότι αλλάζουν τα πράγματα πολύ σημαντικά. Και αυτό συμπίπτει με μια συγκυρία όπου διεθνώς υπάρχει από χθες μια νέα συμφωνία για την διαχείριση της κλιματικής αλλαγής μετά από την κατάληξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα στο Παρίσι, όπου έχει διαμορφωθεί ένα ευρύτερο περιβάλλον, πιθανόν ο χώρος ναυτιλίας να μην αγγίζεται, αλλά η γενική τάση είναι ότι πια οι οικονομίες και κυρίως ο χώρος των μεταφορών θα πάνε σε μια κατεύθυνση όπου θα απελευθερωθούν ή θα ανεξαρτοποιηθούν από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Αυτό δείχνει των κλασικών ορυκτών καυσίμων. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα αλλάζουν, το φυσικό αέριο θα έχει πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή και η συμμετοχή ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων και ελληνικών εταιριών σε τέτοια προγράμματα δημιουργούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η ελληνική πλευρά σε ένα χώρο που έχει ισχύ και δυναμική παρέμβαση όπως είναι η ναυτιλία να βρίσκεται στην πρωτοπορία και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον
χρόνο σας και για την παρουσία σας εδώ και για την συμβολή που θα έχετε δια της αναπαραγωγής των συμπερασμάτων τα οποία θα προκύψουν για το πρόγραμμα. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που πιθανόν θέλετε από τους ειδικούς επιστήμονες που ασχολήθηκαν πολλές ώρες και για μακρύ χρονικό διάστημα, να σας δώσουν κάποιες απαντήσεις που πιθανόν χρειάζεστε.